Στον 1,5 χρόνο που βρίσκομαι στο τιμόνι της ΠΑΕ, κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλετε, γίνανε όλα τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται, απαιτούνται να γίνονται, για να πούμε ότι υπάρχει μια σοβαρή ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει και παρόν και μέλλον και δεν μένει μόνο με το ένδοξο παρελθόν της. Θα σταχυολογήσω λίγα από όλα αυτά. Μάλλον πρωτού ξεκινήσω να απαριθμώ και να κωδικοποιώ τι έχει γίνει και να κάνουμε μία σύγκριση, γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να συγκρίνουμε στη ζωή για να μπορούμε να εκτιμάμε κάποια πράγματα. Όταν δεν συγκρίνεις, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ή κάτι άλλο θες να κρύψεις. Όταν ανέλαβα την ομάδα και αφού οι μετοχές πέρασαν στα δικά μου χέρια, υπήρξε μία καταγγελία ανωνύμων προς το ΣΔΟΕ για κακοδιαχειρήσεις μέσα στην ΠΑΕ σε χρόνο βεβαίως προγενέστερο. Σκοπός της καταγγελίας αυτής δεν ήταν προφανώς, διότι τους έπιασε ο καημός και ο πόνος, να αναδειχθεί το πρόβλημα και να επιληθεί. Ήταν απλά για να πέσει όλο αυτό το κομμάτι και το βάρος στη δική μου πλάτη, διότι αυτό έγινε ακριβώς αφού το ανέλαβα εγώ την ομάδα. Αμέσως μετά, αφού είδα την καταγγελία αυτή και είδα και το ΣΔΟΕ, και καλά έκανε το ΣΔΟΕ, τη δουλειά του κάνει αλίμονο, ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομικών να γίνει τακτικός έλεγχος πλήρης σε όλα τα επίπεδα με απόλυτη διαφάνεια. Οι λόγοι είναι δύο. Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι αν θες να έχεις μια βιώσιμη επιχείρηση, θα πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Διότι αν δεν ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα και απλά το θάβεις, κάποια μέρα θα παρουσιαστεί μπροστά σου. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζεις το πρόβλημα και για να βρεις τις μεθόδους αντιμετώπισής του. Δεύτερο, διότι η Νίκη Βόλου άλλαξε πραγματικά ιστορικά σελίδα και δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ να φοβηθεί τίποτα και από κανέναν. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ακόμα τακτικός έλεγχος. Υπάρχουν οι ελεγκτές, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, διότι καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος δεκαετίας και με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στα στοιχεία και στα βιβλία της ΠΑΕ, δεν είναι και τόσο εύκολος. Πολλοί αναρωτιούνται τι, πώς, γιατί. Ποιος το έκανε, ποιος δεν το έκανε. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για το ποιοι ήταν οι προτεργάτες αυτής, αν θέλετε, της επίθεσης στην ΠΑΕ. Είναι προφανές ότι ήταν άνθρωποι πρώην της ΠΑΕ, οι οποίοι γνώριζαν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Και δεν χρειάζεται να δηλίζουμε τον κόνοπα και να καταπίνουμε την κάμιλο. Αυτή ήταν και έτσι είναι. Και θα σας πω και κάτι που ισχυροποιεί την άποψή μου για το πόσο κακία υπάρχει από κάποιους. Πόσο κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται υπηρέτησαν την ιδέα μισούν θανάσιμα ότι αυτή η ιδέα μπορεί να γίνει λάβαρο και σημαία και μπροστάρης και να κυριαρχήσει. Και επειδή εγώ δεν κρύβω τίποτα και ούτε με απασχολεί και δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και δεν χρωστάω και σε κανέναν, γενικά μιλάω, τώρα με την ΠΑΕ χρωστάω. Όταν παίξαμε το φιλικό με την ΑΕΚ, είχαμε ένα πρόβλημα ρύθμισης χρεών με την εφορία. Και δεν μπορούσαμε να θεωρήσουμε εισιτήρια. Ήρθαμε σε μία συνεννόηση με την εφορία. Δώσαμε αθεώρητα εισιτήρια. Και τη Δευτέρα το πρωί κάναμε καταγραφή και απογραφή των εισιτηρίων. Πληρώσαμε τα αναλογούντα. Και φυσικά πληρώσαμε και πρόστιμο 900 ευρώ, διότι είχαμε πάει με αθεώρητα εισιτήρια. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Πριν από δύο μήνες, δυόμιση, με φωνάζει ένα βράδυ επιγόντως παράγοντας του Ολυμπιακού Βόλου. Αν θέλετε πάνω να σου πω και το όνομά του, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και μου λέει, θέλω να σε δω, είναι επίγον αφορά την ομάδα σου. Μεγάλος παράγοντας του Ολυμπιακού Βόλου. Πρώην παράγοντας του Ολυμπιακού Βόλου. Συναντιόμαστε λοιπόν ένα βράδυ. Δεν ήταν ο ίδιος, ήταν ένας ενδιάμεσος άνθρωπός του. Για να μην γράφετε αύριο ότι κάνω κρυφές συναντήσεις
οπουδήποτε και μου βγάζει ένα μεγάλο πακέτο εισιτηρίων του αγώνα. Πολύ μεγάλο πακέτο εισιτηρίων. Μου λέει, αυτά μου τα φέραν νικιώτες φίλοι σου για να σε καταγγείλω στο ΣΔΟΕ. Αυτό το ξέρετε. Θέλετε να μου πείτε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας πήγε και αγόρασε 150 εισιτήρια της Νίκης Βόλου και μου τα έδωσε πίσω για να μου κάνει σπέκουλα ή εξυπηρέτηση. Ποιοι νικιώτες λοιπόν μάζεψαν τα εισιτήρια αυτά από τον αγώνα και προσέτρεξαν στον υποτιθέμενο μισητό αντίπαλό τους με μόνο σκοπό να κάνουν κακό στην Νίκη Βόλου. Και πόση ξεφτύλα νιώθουν όταν ο πρώην παράγοντας του Ολυμπιακού Βόλου τα δίνει σε μένα λέγοντας να ποιοι είναι οι φίλοι σου. Αυτό έτσι για να ξέρουμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κοιτάμε αλλού, αλλά να κοιτάξουμε λίγο τον καθρέφτη. Από εκεί και πέρα διακινούνται διάφορες, μια μεγάλη φημολογία. Τόσο θα είναι το για αυτή τη στιγμή, καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, η ΠΑΕ Νίκη Βόλου είναι σε πλήρη ρύθμιση των χρεών της προς την εφορία και δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Αναμένει τα πορίσματα του τακτικού ελέγχου. Επί των πορισμάτων αυτών, όποια είναι, θα υπάρξουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, ποιες προβλέπονται και πουθενά λοιπόν δεν υπάρχει καταστροφή. Υπάρχει μια συμπεραίωση ατμόσφαιρα, κινείται το τελευταίο διάστημα ότι η Νίκη Βόλου θα φάει το τάδε πρόστιμο, την τάδε ημερομηνία, τόσα είναι, διαδικασία του ξαφνικού θανάτου. Είχα μια συνεργασία με τον κύριο Τσαμπρινό. Τον κύριο Τσαμπρινό συνεργάζομαι, ο κύριο Τσαμπρινό από τη μεριά του πράττει τα άριστα και μπορώ να σα πω ότι βοηθάει σε εισαγωγικά για να μην ο άνθρωπο χρεωθεί και κάτι, όσο μπορεί και όσο το επιτρέπεται, ώστε η ΕΠΑΕ πραγματικά να εξυγειανθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά από την άλλη μεριά να είναι και συνεπής υποχρεώσεις της. Δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, τίποτα από όλα αυτά όσα ακούγονται και διακινούνται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα τελείωτο κυνήγι μαγισσών που θέλει να μας φέρει πολλά χρόνια πίσω. Εάν κάποιοι θέλουν είτε να φύγουν είτε να κλείσει η Νίκη Βόλου, είναι μακριά ανοιχτωμένοι. Δεν ξέρουν ποιος είμαι εγώ. Έχουν κάνει λάθος. Και θα τους παρακαλούσα να σταματήσουν να κάνουν λάθη, διότι εγώ δεν αλλάζω χαρακτήρα. Ποια ήταν η Νίκη Βόλου? Πού έπαιζε η Νίκη Βόλου? Έπαιζε σεβαστό το γήπεδο. Μεγάλη ιστορία το γήπεδο Παντελής Μαγκουλάς. Προς Θεού. Είναι σημείο αναφοράς και ορόσημο της ιστορίας της νίκης. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές, είναι τα γήδια μπήκαν στο Μαντρί. Από εκεί πήραμε λοιπόν την Νίκη Βόλου και την πήγαμε στο Πανθεσσαλικό. Από τις αποχές των παιχτών, αυτή τη στιγμή έχουμε μία και χθες και πέρυσι και φέτος με τα όποια προβλήματα, αξιολογότατο ρόστερ, συνεπείς υποχρεώσεις μας, ξαφνικά η Νίκη Βόλου είναι παντού σε όλες τις εφημερίδες, σε ολόκληρη τη χώρα, είναι ένα από τα φαβορή να ανέβει. Και πέρυσι ήταν, αυτό σημαίνει ότι απέκτησε μια υπεραξία, μια δυναμική, αναγνωρίσιμη από φίλους και εχθρούς. Με τις καλύτερες εγκαταστάσεις, με τις καλύτερες προδιαγραφές, με τις καλύτερες συνθήκες για όποιον παίχτη. Να συγκρίνουμε λοιπόν και να δούμε. Νίκη Βόλου δημιούργησε την ΚΑΠΑ 19, επενδύει στη νεότερη γενιά ή το μέλλον της και τις υποδομές της. Η Νίκη Βόλου έφτιαξε ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή 60 παιδάκια αγωνίζονται με τη φανέλα της Νίκης Βόλου, με το σήμα της Νίκης Βόλου και είναι η ελπίδα για το αύριο, για το μέλλον. Είναι η νέα γενιά των ποδοσφαιριστών. Συμμετέχουν σε τουρνουά, όπως θα είδατε και τελευταία, και δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλα τα επίπεδα. Απέκτησαν οι παίκτες μας πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαψη. Τους μασέλ, τους γιατρούς, οτιδήποτε χρειάζονται για να αντιμετωπίζονται σαν άνθρωποι, γιατί είναι και περιουσιακά μας στοιχεία, αλλά γιατί έτσι πρέπει μια ΠΑΕ να τα αποκρίνεται. Πού υπήρχαν αυτά στο παρελθόν? Το χθες με το σήμερα. Χτίζουμε το σήμερα για να πάμε στο αύριο. Έτσι λειτουργεί ένα σοβαρό σωματείο, μια σοβαρή ανώνυμη εταιρεία. Η Νίκη Βόλου απέκτησε γραφεία στο κέντρο του Βόλου. Ήδη οι σημαίες της ομάδας μας κυματίζουν επί της Δημητριάδος. Η Νίκη Βόλου δημιουργεί μουσείο της ιστορίας της. Προχωράει, κύριε Νίκη Βόλου.
Όλα αυτά μέσα σε 1,5 χρόνο. Ανέβηκε μία κατηγορία. Ξέχασα να το πω. Από τη Γάμα στη Β'. Από εκεί που πήγαινε για το τοπικό ερασιτεχνικό. Ανέβηκε. Έκανε μια πάρα πολύ ωραία πορεία πέρυσι. Φέτος ξεκίνησε από την αρχή και ταινίζει θετικά την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία. Όλα αυτά μέσα σε 18 μήνες. Αναλογιστείτε, γιατί ξέρετε, δεν σκέφτεται κανένας. Κανένας δεν σκέφτεται. Είναι εντυπωσιακό. Και συνάμα λυπηρό. Αλλά και ενδεικτικό του γιατί τίποτα σε αυτή τη χώρα δεν πάει μπροστά. Πού είμαστε και πού είμαστε. Αυτό είναι και μία μεγάλη ένδειξη του πού θα πάμε. Ξεχάσαμε αμέσως το πού είμαστε. Θεωρούμε λογικό να είμαστε εδώ και απαιτούμε χθες το μέγιστο. Να μην βλέπετε πολλές ταινίες. Πραγματικότητα τελείως διαφορετική και τελείως διαφορετικό το επιχειρήν. Όποιος νομίζει ότι στις 24 ώρες αλλάζουν τα πάντα, να πάει στο κινηματογράφο. Πέρυσι έγινε μια αύξηση του κεφαλαίου, ύψους 700.000 ευρώ, την οποία την κατέβαλα εξ ολοκλήρου. Εξού και το ποσοστό μου διαμορφώθηκε σε ποσοστό της τάξης του 90% και την οποία υπερέβαλα των 700.000 ευρώ, διότι τα χρήματα που μπήκανε υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στα πλαίσια υποστήριξης και εξυγίανσης αυτής της επιχείρησης. Σήμερα λοιπόν μπορούμε πραγματικά να κοιτάμε το φίλαθλο, τον συμπολίτη, τον επιχειρηματία, τον οπαδό στα μάτια και να του λέμε ότι κύριε, μπροστά σου έχεις μια υγιή επιχείρηση. Βεβαίως, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Θα σας πούμε ότι όλα είναι στην εντέλεια ή ότι αυτή τη στιγμή όλα λειτουργούν ρολόι. Υπάρχουν προβλήματα, τα επιτελεία μας είναι εδώ, είναι παρόντα και συνεχίζουμε το σχέδιο εξυγίανσης το οποίο είχαμε θέσει από την αρχή.